Αλλάζουμε θέμα, μπαίνουμε σε τελείως διαφορετικό κλίμα. Βάλια, όταν μιλάμε για σεισμό, στη συζήτηση αναπόφευκτα μπαίνει και το θέμα της αποκατάστασης των υποδομών. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις το είδαμε και στο Αρκαλοχώρι και στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος και στη Σιτία βέβαια. Τι γίνεται ωστόσο με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τι πρέπει να προσέξουμε. Που πολλοί δεν γνωρίζουμε καν τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση. Ποιοι κίνδυνοι, βέβαια, ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν. Πάμε στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων, τον κύριο Θεόδωρο Αγκουράκη και κριτικός ο κύριος Αγκουράκης. Στην Προεδρία λοιπόν εκεί επικεφαλή στην Πανελλήνια Ομοσπονδία και είχατε και πρόσφατα αρχαιρεσίες, πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι, προχθές το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε νέες εκλογές και έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εξελίχθησαν θετικά προς το πρόσωπό μου. Κριτικός ο πρόεδρος. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον κλάδο μου που με τιμά από αυτή τη θέση να τον εκπροσωπώ. Μάλιστα. Λοιπόν, και θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη για μένα. Πάμε να πιάσουμε τώρα τη σωστή θωράκιση ηλεκτρολογικών συστημάτων μετά από σεισμό. Τι πρέπει να προσέξουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε, κάποιες πρακτικές συμβουλές στους τηλεθεατές μας. Καταρχήν να μου επιτρέψετε να εκφράσω το ενδιαφέρον και τη συμπαράστασή μου στους επαγγελματίες, στους οικιστές που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς. Και νομίζω ότι εάν όλοι με την ίδια όρεξη διαθέτουμε έναν εθελοντισμό για να βοηθήσουμε, νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επουλώσουμε τις πηγές που έχουν προκύψει. Όσον αφορά τώρα μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τι προβλέπεται έτσι θεσμοθετημένα, πέρα του αρχικού ελέγχου για να ηλεκτροδοτηθεί μια νέα εγκατάσταση, προβλέπεται ότι θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος και έκτακτος έλεγχος σε διάφορες περιπτώσεις. Ο τακτικός έλεγχος, υπάρχουν χρονικά περιθώρια τα οποία διαμορφώθηκαν το τελευταίο διάστημα, όπως ακριβώς διαμορφώθηκε και το πλαίσιο που διέπει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πάνω στα ηλεκτρολογικά θέματα. Μάλιστα πρόσφατα στις 8 Δεκάτου με την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε με ΦΕΚ και με αριθμό 10-11-95 στο άθρο 4 που αφορά τους ελέγχους των εσωτερικών εγκαταστάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης ψηφίστηκε, μάλλον επικαιροποιήθηκε ότι θα πρέπει μετά από ένα σοβαρό ατύχημα να γίνεται έκτακτος έλεγχος και μετά από βλαπτικά επεισόδια και γεγονότα που μπορεί να προκύψει ένα σφάλμα σε μια εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση όπως πλημμύρα, πυρκαγιά και σεισμό. Ωραία, κύριε Αγκουράκη, πάμε στο πρακτικό κομμάτι. Γίνεται ένα σεισμός, τι δεν πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης? Ο ιδιοκτήτης, εφόσον υπάρχουν σημεία τα οποία είναι ρήγματα και τα λοιπά, έχουν πέσει κομμάτια, αλλά είναι επισκευάσιμο το σπίτι, θα πρέπει να ενημερώσει τον ηλεκτρολόγο του, έναν αντιούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, να προβεί σε έναν έκτακτο έλεγχο, δηλαδή θα προκύψει ένας οπτικός έλεγχος από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, και θα προχωρήσει σε κάποιες μετρήσεις και θα ελέγξει και το σύστημα προστασίας που έχει, δηλαδή το διαφορικό διακόπτη ρεύματος, κοινός όπως εμείς τον ονομάζουμε αντιηλεκτροπληξιακό, ούτως ώστε να δούμε ότι υπάρχει φερεγγιότητα να λειτουργήσει απρόσκοπτα αυτή η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, χωρίς ατυχήματα και χωρίς απρόβλεπτα γεγονότα. Προληπτικά, κύριε Αγκουράκη, μπορούμε να κάνουμε κάτι πριν, δηλαδή λέμε για μετά το σεισμό, ή προληπτικά μπορεί να προηγηθούν κάποιες κινήσεις αναφορικά με τα ηλεκτρολογικά ενός σπιτιού? Τι πρέπει να γνωρίζουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες? Βεβαίως. Θα πρέπει καταρχήν να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι είναι συνυπεύθυνοι για οτιδήποτε προκύψει από την ηλεκτρολογική τους εγκατάσταση, είτε σε ιδιωτικό είτε σε επαγγελματικό χώρο. Άρα κατ' επέκταση θα πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια τα χρονικά και να γίνει ένας έλεγχος, ο οποίος θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά έλεγχος από αντιούχο εγκαταστάτη,
και να γίνει καινούργια υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας, η οποία θα πρέπει να πάει στον ΔΔΕ, προκειμένου να είναι σίγουρος ότι ο χώρος από την ηλεκτρολογική του πλευρά είναι καθόλου σωστός και ακίνδυνος. Και υποθέτω ότι όσο ανάλογα και με την παλαιότητα του κτηρίου επισπεύδεται η διαδικασία. Ακριβώς. Όσο παλαιό είναι το κτίριο, πρόληψη πιο... λοιπόν, έλεγχος, πρέπει έλεγχος, να διαδικασία. Ηλεκτρολόγος στο σπίτι προκειμένου να ελέγξει τις εγκαταστάσεις πριν γίνει ένα σεισμός. Μετά που θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Καλό είναι να το κάνουμε και μετά το σεισμό. Μάλιστα. Βεβαίως, τα κόστη δεν φοβίζουν τα κόστη. Ο τοπικός σύνδεσμος είναι διατεθειμένος σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα. Να προβούμε εθελοντικά πολύ σημαντικό με πολύ χαμηλές τιμές ή ακόμα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αμοιβή, προκειμένου να βοηθήσουμε, να σώσουμε ζωές, να προλάβουμε ατυχήματα, διότι δυστυχώς τον προηγούμενο μήνα και στη διάρκεια 45 ημερών είχαμε 4 θανατηφόρα ατυχήματα στη χώρα μας. Μάλιστα. Ένα στη Ζάκυνθο, ένα στα Χανιά, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Εύβοια. Ένα και πολύ, πολύ σημαντικό, πρόεδρε. Μπράβο αυτό το οποίο τονίζετε και λέτε και για την προσφορά σας. Θα πρέπει να το αντιληφθούν οι καταναλωτές, γιατί σας λέω είναι καθόλου υπεύθυνοι για το χώρο που έχουν ηλεκτροδοτήσει. Και... πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε μέσα από την εκπομπή μας. Μας δώσατε κάποιες πολύ σημαντικές πρακτικές συμβουλές που αφορούν τους πάντες. Να είστε καλά, πρόεδρε. Να εκμεταλλευτώ 30 δευτερόλεπτα και να σας πω, για να το κατανοήσουν οι καταναλωτές, ότι ένας αντιλεκτροπληξιακός διακόπτης, ο οποίος στοιχίζει λιγότερο από ένα ζευγάρι παπούτσια, είναι ο μηχανισμός που ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις διαρροής ρεύματος σε 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου, μόλις η διαρροή υπερβεί τα 30 μιλιαμπέρ. Αντιλαμβάνεστε το χρόνο ΔΤΕ, δηλαδή, που ανταποκρίνεται αυτό το μηχάνημα. Μάλιστα. Σε 30 χιλιοστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντουράκη. Και πρέπει να υπάρχει σε κάθε σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο.